κοντά μας λοιπόν είναι η κυρία Κατερίνα Γκόλιου, που θα μας παρουσιάσει τη δουλειά της. Κυρία Γκόλιου. Γεια σας. Θέλαμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε την άποψη της δουλειάς σας. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ διάλεξα την τελευταία μου δουλειά. Πρόκειται για ένα θέμα που πήρα καθαρά από την Κεφαλονιά. Βέβαια έχει και δουλειά που περισσότερο τα είχε εκεί, αλλά τα θέματα τα πήρα από την Κεφαλονιά. Είναι αρχιτεκτονικά μέλη και τα καρτελώματα, η πρώτη κατηγορία της δουλειάς. Και ξεκινάμε από αυτό εδώ, το οποίο είναι το ποτόνι λαϊκοτέρας οικίας του Αργοστόλη. Το βασικό θέμα είναι αυτό. Απομόνωσα αυτό εδώ το δίδωμα και το βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα, αν πάρουμε από το κυκλίδωμα τη λεπτομέρεια και τη μεγεθύνουμε, όπως είναι εδώ στο σχέδιο, θα δούμε αυτό εδώ, το οποίο μας βγάζει σε κόσμο μας. Και παράλληλα από αυτή τη σειρά βγαίνουν κάποια άλλα κοσμήματα, βραχιόλια, καρτίτσες αντίστοιχα, διάφορα. Τώρα, πάμε στο δεύτερο θέμα από τα αρχιτεκτονικά μέλη και καρτελώματα, που είναι μια αξιοπρόσεκτη συνεργά που τονίζει στο Αργοστόλη, της οποίας παίρνουμε το βασικό θέμα και αργότερα παίρνουμε και αναλύουμε μεγεθύνοντας πάντα το κυκλίδωμα. Πού είναι το αποτέλεσμα στο κόσμο είναι αυτό. Βλέπουμε και τη λεπτομέρεια. Ναι. Και η λεπτομέρεια είναι εδώ, δεν ξέρω αν είναι εφικτό να φτάνει έτσι καθαρά. Ακόμη πιο παραστατικά. Ναι. Και ακόμη πιο παραστατικά, αν πάρουμε ένα απόσπασμα μικρό από το κυκλίδωμα, μας βγάζει σε μεγέθυνση πάντα αυτό το θέμα. Το οποίο επαναλαμβανόμενο μας δίνει το τελικό κυκλίδωμα. Είναι πολύ συναρπαστική αυτή η δουλειά. Είναι πράγματι συναρπαστική, αλλά και το θέμα εμπνέει πολύ τον δημιουργό πάντα, τον εκάστοτε δημιουργό. Εδώ τι βλέπουμε. Τώρα, εδώ βλέπουμε τώρα η συνέχεια είναι η κυκλική συνεργά και το αντιστέγασμα ακτικού ποτονιού πάνω από τη Φαλονιά, της οποίας απομονώνουμε πάλι και το κυκλίδωμα, αλλά παίρνουμε και όλο το κορτόνι. Οπότε, σαν αποτέλεσμα το κόσμο, έχουμε κάτι τέτοιο που θα το δούμε σε λίγο και στο το κόσμο. Πάντα παίρνω το κορτόνι, παίρνω μετά το κυκλίδωμα και μετά αναλύω τη λεπτομέρεια του κυκλίδωματος μεγεθύνοντας. Τώρα, εδώ έχουμε αυτό που σας έδειξα προηγουμένως στο σχέδιο, στο κόσμημα. Εδώ έχουμε του ποτονιού το καγγέλωμα σε μεγέθυνση και σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, συγγνώμη, λεπτομέρεια του καγγελώματος έρχεται και είναι αυτή εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε βέβαια άπειρες παραλλαγές χωρίς να χαλάσουμε το σχέδιο σε κοσμήματα από σκουλαρίκια, δακτυλίδια, βραχιόλια, οτιδήποτε θέλουμε. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η κυρία Χίλη είναι το ασήμι. Η κυρία Χίλη είναι το ασήμι, ναι, και είναι και καθαρό ασήμι. Και χρειάζεται πείσμα από κι άλλη ασήμι. Χρειάζεται όντως και να αρέσει η δουλειά, γιατί θέλει πολύ υπομονή και πολύ χρόνο. Τώρα, αυτά τα σχέδια εδώ που βλέπετε είναι αυτό που σας έδειξα προηγουμένως στο κόσμο, η παραλλαγή, μάλλον οι μεγεθύνσεις του καγγελώματος. Το επόμενο σχέδιο που πάμε είναι η εξώθυρα της εξοχικής οικίας Βαλσαμάκη με χρονολογία 1601 η κατασκευή του σπιτιού, αλλά η ηχογραφία του Βαθένη, που βλέπουμε εδώ στην είσοδο, έγινε το 1909. Εδώ είναι η ηχογραφία, αλλά εμένα μου άρεσε το θέμα πάρα πολύ της ηχογραφίας, σαν ανάγλυφο, και έτσι το έδωσε στο κόσμο ανάγλυφο. Και εδώ έχουμε αυτό που είδατε στο σχέδιο, το έχουμε τώρα εδώ. Αυτό πιο πολύ σαν μικρογλυπτό είναι, βέβαια είναι και κόσμο, καρπίτσα ή μενταλιόν, αλλά πιο πολύ θα μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει σαν αντικείμενο βιτρίνας. Αποσπάσματα από αυτό βρίσκονται μέσα στη βιτρίνα ή δεν είναι δυνατόν, είναι μικρά τα κομμάτια, δεν είναι δυνατόν να τα δείξει όλα η κάμερα αναλυτικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και από αυτό το θέμα μπορούν να βγουν πολλά αντίστοιχα κοσμήματα. Στη συνέχεια έχουμε από το κάστρο του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Γεωργίου, μέσα υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα που έχει ένα πολύ ωραίο κυκλίδωμα, από το οποίο πάλι έχουμε πάρει αποσπάσματα και έχουμε βγάλει και το κυκλίδωμα, ολόκληρο όπως είναι, αλλά και απόσπασμα λεπτομέρεια σε μεγέθυνση. Μετά, πλέον, αφήνουμε κάποια τα κυκλίδωματα και πηγαίνουμε σε κατασκευή.
εξοχικό σπίτι της κατοικίας Βαλσαμάκης, της Πεσάρης της Λιβαθούς, που είναι αυτό εδώ. Και αυτό σε μικρογλυπτό καταρχήν και αργότερα σε κόσμινα. Μικρογλυπτό είναι αυτό. Σε τρισδιάστατη μορφή, με τις κολονίτσες και τη στέγη. Και σε κόσμινα είναι διάφορα αποσπάσματα από το σπιτάκι, σαν παράθυρα, σαν στέγη, σαν κολονίτσες που έχουμε εδώ. Συναρπαστική δουλειά. Ναι, είναι όντως συναρπαστική δουλειά και αυτό βοηθάει πολύ στο να βρει κανείς και την υπομονή και το χρόνο να τα κάνει. Μετά, πάμε στην οικία του κόλλητζου Άγιου στο Αργοστόλι. Όλα αυτά βέβαια δυστυχώς είναι πια σπίτια που δεν υπάρχουν πια. Αλλά υπάρχουν μόνο στα αρχεία και ήταν ένας βασικός λόγος που με ενέπνευσε για να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά. Διότι σε άλλα μέρη ίσως και κανείς μπορεί να βρει κάτι το παρελθόν. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο. Στο κόσμο όμως είναι η πρώτη φορά που είναι κάτι. Στο κόσμο πιστεύω και εγώ την πρώτη φορά, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτή εδώ η οικία, η οποία σε ανάλυση σχεδίου κάπως έρχεται εδώ, σε κόσμημα, όπως είναι συγχωρείτε, σε κόσμημα τη βλέπουμε εδώ πέρα, που έχει και το μπαλκονάκι της. Και από εδώ πάλι βγαίνουν διάφορα αποσπάσματα του σπιτιού, που μπορούν να βγουν να βρεθούν σε σκουλαρίκια, σε καρφίτσες και σε μικρές καρφιτζούλες ή δαχτυλίδια. Εδώ έχουμε ένα εξωτικό σπίτι στο δωμάτιο Λιβαθούς, το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ η κατασκευή έτσι της πρόσωπης και την έκανα ανάγλυφη στο κόσμημα, αλλά βέβαια σε μικρογλυπτό σε πρώτη φάση και αργότερα η ανάλυση έγινε σε κόσμημα. Τις στέγες των τοίχων, της κολονίτσας. Όλη η δουλειά δηλαδή είναι παράδοση, η μαρτυρία της παράδοσης μας. Ακριβώς, όπως το λέτε. Ναι. Έτσι. Αυτό τουλάχιστον προσπάθησα εγώ να δώσω. Εδώ είναι αυτό το σπιτάκι που έχει τις καλίτσες, το μπαλκονάκι και τις κολονίτσες. Που χρηστική αξία έχει μόνο σαν μικρογλυπτό εδώ, όχι σαν κόσμημα. Αλλά αποσπάσματα από αυτό έχουν βγει κόσμο. Πόσο χρόνο κάνει για να βγει ένα τέτοιο? Ναι, αυτά είναι μια πολύ σωστή ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι, γι' αυτό σας έλεγα πριν, την υπομονή τη βρίσκει κανείς στο συναρπαστικό της υπόθεσης. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και πολύ υπομονή, γιατί είναι όλα σε μικρογλυπτική, οπότε χρειάζεται δουλειά. Αλλά δεν καταλαβαίνει κανείς πώς περνάει ο χρόνος, γιατί είναι τόσο έτσι. Όχι, συνήθως η κατασκευή πάντα γίνεται κτιστή, δηλαδή από το τίποτα, εκτίζει κανείς το μέταλλο ή αν υπάρχουν δύσκολες κατασκευές ανάγλυφες, το φτιάχνει κανείς σε κερί και αντίθετα μετά. Με τη μέθοδος με τη μικρογλυπτική γίνεται μέταλλο. Κυρίως αυτή η δουλειά έγινε με κερί. Όχι τόσο αυτό το μέρος που είδατε, όσο το επόμενο που θα δείτε τη δουλειά.